Σήμερα μάθαμε ότι στα θέματα μέσα της Δημοτικής Επιτροπής, όπου είναι τα προκαταρκτικά που γίνονται πάντα σε συζήτηση πριν το Δημοτικό Συμβούλιο και πριν την ψήφιση των θεμάτων, ότι είναι το θέμα το μεγάλο της κανονιστικής που αφορά το ωράριο κοινής ησυχίας των πολιτών. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο μας έχει εξοργήσει, γιατί δεν θέλαμε αυτή η κουβέντα να είναι με τηλεδιάσκεψη. Έπρεπε να γίνει διαζώσεις και δεν καταλαβαίνουμε το λόγο που έγινε αυτό σήμερα. Έπρεπε να διαβουλευτεί διαφορετικά, θα έπρεπε να υπήρχε η δυνατότητα συμμετοχής και κάποιων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να εκφραστούν και να πάρουν θέση στο συγκεκριμένο θέμα. Επίσης, μαθαίνουμε ότι την Πέμπτη το μεσημέρι, στο δημοτικό διαμέρισμα το πρώτο, το οποίο είναι και το αρμόδιο ό,τι αφορά την κανονιστική της πόλης μας, θα γίνει μια σύσκεψη με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι είναι κατά της ηχορύπασης, χωρίς να έχουμε ενημέρωση, και όλο αυτό μας έχει ενοχλήσει. Είναι ένα θέμα που αφορά τους επιχειρηματίες, που θα πρέπει εμείς να έχουμε τον πρώτο λόγο, διότι εμείς ζούμε στην πόλη αυτή με την έννοια του επιχειρήν και δουλεύουμε τα μαγαζιά και αφορά εμάς και μόνο το θέμα. Και από εκεί και μετά, σε δεύτερο χρόνο, εννοείται ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε όλοι μαζί για να βρούμε έναν τρόπο λειτουργίας. Αυστηρή απόφαση, κανενός δεν είναι η πόλη, και σίγουρα θα πρέπει όλοι να πάρουμε μέρος σε αυτή τη διαβούλευση και να πούμε τις θέσεις μας. Από εκεί και μετά θα πρέπει να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη για όλους, γιατί ούτε είναι σωστό να ενοχλούμε τους ανθρώπους όταν κοιμούνται, αλλά ούτε και οι επιχειρηματίες να κλείνουν τα μαγαζιά και να αφήνουν εργαζόμενους στον δρόμο. Αυτό που θέλουμε είναι να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Θεωρώ ότι υπάρχει τρόπος να εξαιρεθούν αυτά τα 10 μαγαζιά που έχουν μείνει όλα και όλα, γιατί δεν σας κρύβω ότι μετά τον κορονοϊό νύχτα δεν υπάρχει πλέον. Αυτά τα μαγαζιά να έχουν τις προδιαγραφές, εννοείται, και να δουλεύουν. Και οι υπόλοιποι, όλοι που έχουν φορούν την εστίαση και τα καφέ και όλα αυτά, να είναι λίγο πιο διαφορετικά. Δηλαδή, το 12 είναι πιο εφικτό, ή το 1 στην προκειμένη που ζητάμε εμείς.